Καλούμε στο βήμα τον σύντροφο Σάβα Δευτεραίο, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Εύρου και επικεφαλή του ψηφοδελτίου της Λαϊκής Εισπύρωσης για το Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, πραγματικά είναι μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουμε κάνει στην Αλεξανδρούπολη, τόσο σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όσο και σαν ψηφοδέλτια, είτε για τις βουλευτικές εκλογές, είτε για τις ευρωεκλογές, είτε για τις δημοτικές εκλογές. Τον τελευταίο καιρό θα έχετε ακούσει όλοι τα διάφορα προγράμματα των διάφορων συνδυασμών που είναι και πολλοί, που κατεβαίνουν στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης τουλάχιστον, πάνω από 6, ίσως και 7, ίσως και 6, ακόμη δεν ξέρουμε, και θα έχετε ακούσει τι όμορφα που σκέφτονται για την πόλη μας και τι ωραία σχέδια έχουν, και μάλιστα μας κατηγορούν ότι εμείς δεν έχουμε πρόγραμμα. Το κυριότερο που επικρατεί στα λόγια τους είναι ότι θέλουμε μια όμορφη πόλη. Θέλουμε μια ανθρώπινη πόλη. Θέλουμε ανάπτυξη. Θέλουμε ευημερία. Θέλουμε τουριστική ανάπτυξη. Θέλουμε τραμ, αυτοκινούμενα χωρίς οδηγούς, λεωφορεία. Θέλουμε. Και βέβαια, φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, μέσα από αυτές τις φράσεις που χρησιμοποιούν όλες οι παρατάξεις, αυτές οι παρατάξεις, οι οποίες στηρίζονται από τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου, από αυτά τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει είτε μόνα τους ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, είτε συνεργαζόμενα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, λείπει κάτι. Και αυτό που λείπει είναι το ουσιαστικότερο. Λείπει ο λαός. Λείπουν τα συμφέροντα του εργαζόμενου λαού. Λείπουν αυτά που μας πονάνε κάθε μέρα. Και κυρίως, μέσα από τα τσιτάτα τους αυτά, ξεπηδά κάτι πολύ σημαντικό. Το επιχειρηματικό, αυτό που εμείς λέμε καθαρά, το καπιταλιστικό κέρδος. Κρύβεται όμορφα ο χορός εκατομμυρίων για τις κατασκευαστικές εταιρείες. Να πούμε ότι για το Δήμο της Αλεξανδρούπολης ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Προκλητικά μάλιστα, μόλις λίγες μέρες πριν, μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κατασκευαστική εταιρεία που φώτισε την Αλεξανδρούπολη, Λαμπτήρες Λέντε εννοούμε, που πήρε περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ, ίσως και περισσότερα, δήλωσε ότι, βρε παιδιά, εμείς φροντίζουμε και για την ανεργία, την καταπολεμούμε. 4 εκατομμύρια ευρώ το έργο, 6 θέσεις εργασίας, και περηφανευόταν, 6 θέσεις εργασίας των 480 ευρώ, 6 θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Απ' την άλλη μεριά, καμιά από τις παρατάξεις, μα καμιά από όλες τις παρατάξεις που ήταν μέσα ή έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν στήριξε την πρόταση της Λαϊκής Εισπύρωσης για μείωση των δημοτικών τελών στα λαϊκά νοικοκυριά. Ούτε ένας δημοτικός σύμβουλος από αυτές τις παρατάξεις δεν στήριξε την πρότασή μας, την πρόταση της Λαϊκής Εισπύρωσης για ουσιαστική μείωση της τιμής του νερού. Όλοι λούφαξαν. Όλοι, μα όλοι τους. Και όλοι υποκλήθηκαν, στο χειρότερο απ' όλα. Υποκλήθηκαν, όπως πολύ καλά ξέρουν να κάνουν χρόνια τώρα, στις απαιτήσεις των Αμερικανών για μετατροπή της πόλης μας σε προτεκτοράτο των ατοικών στρατευμάτων. Για να γίνει το λιμάνι μας βάση των Αμερικάνων, βάση των μακελάριδων των εθνών, των λαών. Η Λαϊκή Συσπήρωση μέσα και κυρίως έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, στους καθημερινούς αγώνες του λαού, ήταν εκεί. Οργάνωνε, με αυτές τις δυνάμεις που είχε, οργάνωνε παρεμβάσεις, διεκδικήσεις και τον αγώνα για φιλολαϊκές λύσεις καθημερινότητας. Αλλά καλούσε και κυρίως καλεί το λαό να οργανώσει τον αγώνα του, να δυναμώσει τη λαϊκή αντιπολίτευση. Γιατί αυτό είναι που φοβούνται, αυτό είναι που τρέμουν. Γι' αυτό και όσες φορές την αντιμετώπισαν, αναδιπλώθηκαν μπροστά στη φωνή και στην οργή του λαού
με πιο πρόσφατο παράδειγμα τα τροφεία των παιδικών σταθμών. Γι' αυτό και η μόνιμη και η σταθερή και μόνη τους απάντηση στις τοποθετήσεις της λαϊκής εισπύρωσης ήταν ο στήρος αντικομουνισμός. Ναι, λοιπόν, το είπαμε, το λέμε και είναι τιμή μας που το ψηφοδέλτιό μας έχει μέσα κομμουνιστές. Έχει τη στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, έχει φίλους του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, έχει ανθρώπους που αν μη τι άλλο συμφωνούν στο ότι πρέπει να αγωνιστούν για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Έχει ανθρώπους κυρίως που δεν κρύβονται, που δεν αποσιάζουν από τους καθημερινούς αγώνες, από τους λαϊκούς αγώνες. Έχουμε λοιπόν το δικαίωμα με αυτή την καθημερινή μας στάση, με την ίδια τη ζωή μας, να κοιτάμε το λαό στα μάτια και να καλούμε κάθε εργαζόμενο, κάθε αυτοαπασχολούμενο, αγρότη, νέο, κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια για κοινή πάλι, για να ανοίξει ένας πραγματικά άλλος δρόμος, ένας ελπιδοφόρος δρόμος για το λαό και τον τόπο. Όλοι έχουμε τον ίδιο εχθρό. Όλοι έχουμε τον ίδιο αντίπαλο. Την Ευρωπαϊκή Ένωση, το μεγάλο κεφάλαιο, το ΝΑΤΟ και τις κυβερνήσεις που τους εκπροσωπούν. Γι' αυτό καλούμε τους συνδημότες μας να στηρίξουν με όλες τις δυνάμεις τους τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, στους Δήμους του Νομού και στην Περιφέρεια. Γι' αυτό καλούμε όλο το λαό να στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας σε όλες τις κάλπες, όσες και αν είναι αυτές, όποτε και αν στηθούν. Να στείλει περισσότερους κομμουνιστές στο Ευρωκοινοβούλιο. Δίνουμε λοιπόν τη μάχη ώστε περισσότεροι εργάτες, άνεργοι, φτωχοί αγρότες, επαγγελματίες και νέα παιδιά, ιδιαίτερα τα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά και εδώ στην πόλη μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, να φτάσουν στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας της λαϊκής εισπύρωσης. Έχουμε τις δυνάμεις, έχουμε τις δυνατότητες. Έχουμε θέσεις, απόψεις και προτάσεις που είναι από το λαό, για το λαό, με το λαό. Και με βάση αυτό πιστεύουμε ότι ο αγώνας, αν και δύσκολος, θα είναι νικηφόρος για το λαό, για τον ίδιο το λαό. Γιατί εμείς δεν πολεμάμε να ξεχωρίσουμε από το λαό. Πολεμάμε να είμαστε ένα με το λαό. Και έτσι θα φτάσουμε, και το πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει και το ελπίζουμε, μέχρι και τη Δημαρχία.